Οι άνθρωποι έχουν μία ανάγκη να ικανοποιήσουν το αίσθημα σπουδαιότητάς τους. Και ξέρετε όμως τι λέει ο Νικόλας πάνω σε αυτό, ότι όταν αναγνωρίζεσαι, δεν σημαίνει ότι αγαπιέσαι. Αλλά όταν αγαπιέσαι, αναγνωρίζεσαι ταυτόχρονα. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που βοήθησε και εμένα στη ζωή μου. Γιατί, δέστε ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό, όταν σε μια παρέα ή σε μια εταιρεία, ένας άνθρωπος, ο σκοπός του είναι να δείξει πόσο ωραίος είναι, πόσο έξυπνος είναι και τα κάνει όλα και του δείχνει τους άλλους ότι εσύ δεν το κάνεις καλά, είτε σε μια σχέση, είτε οπουδήποτε, σε μια παρέα, τότε τι γίνεται. Αναγνωρίζεται στιγμή από αυτούς, αλλά μακροπρόθεσμα χάνει πολύ περισσότερο. Όταν ο στόχος του όμως και ο σκοπός του είναι να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, ακόμα και αν κάνουν λάθη, να γίνουν καλύτεροι, να τους εμπνεύσει, να κάνουν πράγματα που αγαπάνε, να τους προσφέρει, τότε αγαπιέται από αυτούς και τι γίνεται, όπως είπαμε και πριν, αναγνωρίζεται ταυτόχρονα. Για πάρα πολλά χρόνια δεν το είχα καταλάβει κι εγώ αυτό και το συνειδητοποίησα πριν λίγες μέρες όταν η κυρία Νατάσα. Η κυρία Νατάσα είναι η γυναίκα που νοικιάζω το γραφείο μου στα Χανιά και έρχεται και μου λέει: πολύ καλά, ρε Αχιλέ, αυτά που κάνετε, τα βλέπω και από τα social media, τα email, το website. Ωραίο το coaching που λέει. Έχω διαβάσει αρκετά άρθρα. Όμως ξέρεις τι μου λέει. Εντάξει, αυτό που ήσουν πριν, ρε παιδί μου, στη σχολή Ευελπίδων, αξιωματικός μου λέει. Ο κόσμος σε έβλεπε με άλλα μάτια. Σε έβλεπε με άλλο κύρος. Και τη λέω αυτό που έμαθα μέσα από το Island of Man's Success Philosophy. Κυρία Νατάσα μου, ο κόσμος δεν σ' αναγνωρίζει για αυτό που είσαι. Σ' αναγνωρίζει για αυτό που του έχεις προσφέρει. Και μου λέει... και μου λέει, έχεις δίκιο. Και ο Νικόλας πάνω σε αυτό λέει όταν ο στόχος είναι να κερδίσεις μόνο εσύ, τότε κερδίζεις λίγα και για λίγο, αλλά όταν ο στόχος είναι να προσφέρεις, τότε κερδίζεις πολλά και για πολύ. Το γιατί θα σας το απαντήσω στα επόμενα 19 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, ένας σπουδαίος επιχειρηματίας που λέει το εγχειρίδιό σας, ουσιαστικά ξέρετε τι είναι ένας σπουδαίος επιχειρηματίας. Είναι ένας μάστερ στις ανθρώπινες σχέσεις και ιδανικός ηγέτης. Και αφού με βάση το Island of Man's Success Philosophy, ιδανικός ηγέτης είναι αυτός που εμπνέει και επηρεάζει θετικά τους ανθρώπους γύρω του, τότε ποιος είναι ο πιο έξυπνος τρόπος για να επηρεάσει θετικά τους ανθρώπους. Ικανοποιώντας τη μοναδική ανάγκη που έχουν οι άνθρωποι γύρω του. Ποια είναι αυτή, πιο σημαντική. Της αγάπης. Ωραία. Άρα, όπως λέγεται στο εγχειρίδιό σας στην αρχή, στη σελίδα 13, αναγνώριση versus αγάπη. Άρα, ο σπουδαίος επιχειρηματίας, ο σπουδαίος ηγέτης, δεν τον ενδιαφέρει να αναγνωριστεί, τον ενδιαφέρει να αγαπηθεί. Άρα ουσιαστικά να δώσει και να λάβει αγάπη. Και ουσιαστικά να βάλει ψηλά στη ζωή του την αξία της αγάπης. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνει πολύ μεγαλύτερα αποτελέσματα, ακόμη και σε οικονομικό επίπεδο. Πώς έχετε διαβάσει το βιβλίο του Νικόλα, η επιτυχία ιστορία που μιλάει για τον άνθρωπο που η δουλειά του είναι να πουλάει μια κρέμα έτσι ώστε να βοηθήσει τους ανθρώπους να εξαλείψουν δερματικά προβλήματα. Όταν αυτός ο άνθρωπος, ο σκοπός του είναι να βγάλει χρήματα, τότε οδηγείται από ποια ανάγκη. Επιβίωσης και της ασφάλειας. Βγάζει κάποια χρήματα, πληρώνει τους λογαριασμούς του, νιώθει σπουδαίος στιγμιαία για αυτά που μπορεί να καλύψει. Όταν όμως ο σκοπός του είναι να βοηθήσει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να εξαλείψουν σοβαρές δερματικές παθήσεις, τότε από ποια ανάγκη οδηγείται η ζωή του. Από την ανάγκη της αγάπης πληρότητας, δεν περιέχει την αγάπη. Και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο επιδρά θετικά σε περισσότερους ανθρώπους, ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο έχει μεγαλύτερα αποτελέσματα, άρα αυξάνονται και τα οικονομικά του. Όπως λέει και ο Νικόλας, αν είναι αχά στιγμή για εσάς αυτή, είτε αχά. Πώς μπορούμε να αυξήσουμε το εισόδημά μας, λοιπόν. Τώρα, ο Steve Jobs, τι έκανε. Ο σκοπός του, το όραμά του ήταν να βοηθήσει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να αλλάξει τον τρόπο που επικοινωνούν, τον τρόπο να τους το δώσει μέσα από ένα κλειστό λογισμικό υπολογιστών έτσι ώστε να γίνεται πιο γρήγορα χωρίς ιούς, να αλλάξει τον τρόπο που ακούνε μουσική. Και ξέρετε τι έκανε μετά. Κάλεσε
τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να συμμετέχουν σε αυτό το όραμα. Τους το έδωσε και τους λέει, πάμε να αλλάξουμε μαζί τον κόσμο. Οπότε, οι πελάτες, όπως λέει και στο χειριδιό σας, είναι versus συνεργάτες. Είναι ουσιαστικά οι συνοδοιπόροι συνεργάτες που βοηθούν ένα σπουδαίο επιχειρηματία, ένα σπουδαίο ηγέτη, στο να υλοποιήσει το όραμα του. Άρα, τι κάνει, αναζητά ουσιαστικά το σκοπό του πελάτη, γιατί εκπληρώνοντας το σκοπό του πελάτη, το εκπληρώνει ταυτόχρονα και αυτό στο δικό του. Και κάτι που λέει στο βιβλίο του Νικόλα Σμυρνάκη, που έρχεται από τις εκδόσεις Λεόπτρα το 2018, είναι ότι ο σκοπός του δεν είναι να πουλήσει, ο σκοπός του είναι να προσφέρει αγάπη. Και γι' αυτό πουλάει σαν τρελός. Η αγάπη, άλλωστε, είναι το πιο υπέροχο συνέστημα που μπορεί να βιώσει ο άνθρωπος, γι' αυτό και το πιο εμπορικό ταυτόχρονα. Η ερώτηση εδώ τώρα που χρειάζεται να απαντήσετε σε εσάς είναι, ωραία, πώς θα κερδίσω την αγάπη των άλλων ανθρώπων. Και πριν και αυτό που κάνετε με τον Νικόλα στις ανάγκες, είναι πολύ σημαντικό να το απαντήσετε. Η ηγεσία όμως, τι σημαίνει ηγεσία. Η ηγεσία σημαίνει επίσης αγάπη και για τους ανθρώπους που ηγείσαι. Γι' αυτό και στο Island of Man Success Philosophy δεν χρησιμοποιούμε τη λέξη υπάλληλος, αλλά συνεργάτης, γιατί υπάλληλος σημαίνει αυτός είναι υπό κάποιου άλλου. Οπότε, γι' αυτό τον λόγο χρησιμοποιούμε τη λέξη συνεργάτης και συνοραματιστής. Ως το παράδειγμα του Steve Jobs που είπα πιο πάνω, το ότι οι προγραμματιστές του, οι άνθρωποι δηλαδή που δουλεύουν, όσοι δεν ξέρω, Steve Jobs, δημιουργό της Apple, είναι συνοραματιστές του σε αυτό. Από το τομέα του καθένας, ο προγραμματιστής, αυτό που φτιάχνει το κινητό, τον υπολογιστή, όλοι αυτοί βοηθάνε δηλαδή, σαν συνοραματιστές, σαν συνεργάτες, για να λυπήσουν το όραμα, όπως οι πελάτες, παύλα, συνεργάτες. Φυσικά, κάποιος για να μπορέσει ένας επιχειρηματίας ή μια επιχείρηση για να προοδεύσει και να αυξήσει τα έσοδά της, ουσιαστικά υπάρχει κάποιος που πρέπει να τα προωθήσει, να πουλήσει, όπως λέμε. Όμως, η διαφορά που λέμε στο άλλο προφανώς Success Philosophy είναι ότι ο πολιτής είναι versus προστάτης ονείρων και επιδοτής οραμάτων, όπως το παράδειγμα που σας έδωσα πριν. Άρα, ο στόχος ουσιαστικά ενός σπουδαίου επιχειρηματία είναι να δώσει 100 φορές μεγαλύτερη αξία από αυτό που προσφέρει ο ανταγωνισμός και να δώσει μεγαλύτερη αξία ουσιαστικά στους πελάτες του με αυτόν τον τρόπο και όχι απλά να τους εκπληρώσει τις προσδοκίες τους, συγγνώμη, όχι απλά να καλύψει τις προσδοκίες τους, αλλά να τις ξεπεράσει. Είχα συνεργαστεί το 2014 με μια εφημερίδα γαστρονομίας στην Κρήτη, όπου ο ιδιοκτήτης ήταν ένα σεφ και μου ζήτησε να διαφημιστούν στην εφημερίδα του κάποια εστιατόρια. Πήγα σε ένα πάρα πολύ καλό εστιατόριο στα Χανιά. Η αλήθεια είναι, προσφέρει πάρα πολύ καλό φαγητό. Και του εξήγησα ποια είναι τα πλεονεκτήματα άμα διαφημιστεί αυτή την εταιρεία. Ήταν λίγο διστακτικό η αλήθεια. Μου λέει, εντάξει, να το δούμε. Να... Και εκεί τώρα, ακόμα δεν τα ήξερα τότε αυτά που λέμε στο Island of Man Success Philosophy, αλλά αυτό που ένιωσα ήταν ότι έπρεπε να δώσω μεγαλύτερη αξία εγώ, παρόλο που ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης επιχείρησης μπορεί να μην το είχε πει. Το είχε δώσει όμως, να καταλάβω ότι είχε ένα όραμα σχέση με αυτό. Οπότε αυτό που του είπα είναι ότι το καλοκαίρι έρχονται αρκετοί τραγουδιστές, καλλιτέχνες στην Κρήτη. Και του λέω ότι θα μπορούσαμε αυτούς τους καλλιτέχνες, αφού συνεργαζόμαστε, γιατί οι συνεργάτες δεν είναι μόνο σε ένα πράγμα, είναι σε όλα, να έρθουν στο εστιατόριό σου και να δειπνήσουν εδώ. Να βάλουν κάποιες φωτογραφίες, να το βγάλουν στην εφημερίδα και ταυτόχρονα ο σεφ, που ήταν και είναι ήδη διάσημο σεφ, είναι και τώρα, να έρθει και να σου προτείνει κάποια πράγματα έτσι ώστε να βελτιώσει το μενού σου. Οπότε αυτό εκείνη την ώρα λέει: Wow, κατευθείαν ένιωσε ότι αυτό που έπαιρνε ήταν πολύ μεγαλύτερο από αυτό που θα δώσει. Πολύ μεγαλύτερη αξία λοιπόν δίνουμε και έρχονται πολύ μεγαλύτερα αποτελέσματα. Ουσιαστικά θα δίνουμε μεγαλύτερη αξία σε αυτό που κάνουμε. Τώρα, ταυτόχρονα, εκεί που μπορούμε να δώσουμε μεγαλύτερη αξία, που εδώ ερχόμαστε και με το συγκεκριμένο σεμινάριο ακόμα και δεν έχετε επιχείρηση, είναι από την υποστήριξη πελατών. Το πώς δηλαδή να ακούμε, η άσκηση που κάνουμε, τους ανθρώπους γύρω μας. Γιατί όταν μας δίνουν ένα feedback για μας, μια επανατροφοδότηση για κάτι που δεν κάνουμε καλά, και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και στην επιχείρησή μας, αλλά και εμείς σαν άνθρωποι, υποστήριξη πελατών. Από πού θα βελτιωθούμε, ποιος ουσιαστικά είναι αυτός που μας βοηθάει στο να γίνουμε καλύτεροι, ο χειρότερος μας πελάτης. Ή αυτός που μας λέει τι δεν κάνουμε καλά. Γιατί αυτός που δεν μας λέει τίποτα σε σχέση με αυτό που κάνουμε. Μας βοηθάει να γίνουμε καλύτεροι. Όχι. Περισσότεροι όμως τι κάνουν. Αποφεύγουν τα αρνητικά σχόλια. Σωστά. Ναι. Με αυτό όμως μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Όχι.
Τώρα, με αυτόν τον τρόπο θα φτάσετε στο μέτα επίπεδο που θα μιλήσει ο Νικόλας σε λίγο. Πριν όμως να καλέσω τον Νικόλα, θέλω να σας πω κάτι. Είτε έχεις επιχείρηση, είτε δεν έχεις επιχείρηση, είτε σκέφτεσαι να κάνεις κάτι που να εκπλήξεις θετικά τους ανθρώπους ή να επιδράσεις θετικά σε αυτούς, θα σας δώσω μία συμβουλή που είναι η βάση της φιλοσοφίας του Island of One Success Philosophy, που 100% θα έχει επιτυχία, γιατί δεν είχε μόνο στη δικιά μου ζωή, στον ανθρώπο που συνεργάζομαι και γενικά αυτό έχει δείξει μέσα από αυτό που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτή η βάση της φιλοσοφίας είναι μία. Δώσε περισσότερα από όσα λαμβάνεις και θα λάβεις περισσότερα από όσα έχεις.